με μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό λίγη αύριο Σάββατο το πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης «Ανοιχτή καινοτομία». Σκοπός της δράσης είναι να ενθαρρύνει τους νέους να εντρυφήσουν στην επιχειρηματική καινοτομία και να αποκτήσουν καθοδήγηση στην επίλυση επιχειρηματικών αναγκών με τη βοήθεια εξειδικευμένων μεντόρων αλλά και των ίδιων των επιχειρηματιών που συμμετέχουν στο φιλόδοξο αυτό εγχείρημα. Πληρώνεται η δράση Κοζάνη Ανοιχτή Καινοτομία 2017 το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στην αίθουσα τέχνης στις 5.30 ώρα το απόγευμα. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος. Αυτή η δράση είχε σαν κύρια κατεύθυνση οι νέοι άνθρωποι της πόλης να εντρυφήσουν και να έρθουν πιο κοντά σε αυτό που λέμε επιχειρηματική καινοτομία και επιχειρηματική κουλτούρα. Αυτό έγινε σε συνδυασμό με τη βοήθεια κάποιων μεντόρων και των ίδιων των επιχειρηματιών, που είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και μετά αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το Δήμο Κοζάνη σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ, με το ΕΒΕ, με την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με το ΤΕΙΔΙ Δυτικής Μακεδονίας και δεν σκοπεύει να τελειώσει εδώ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην αίθουσα τέχνης στις 5.30 το απόγευμα. Να πούμε ότι ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία που μας την έδωσε ο Δήμος Κοζάνης, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ και συμβάλαμε και οι φορείς, η ΠΕΔ, το επιμελητήριο, η ΑΝΚΟ, μέσα από τη γνώση κυρίως που είχαμε για τις ανάγκες των νέων ανθρώπων αλλά και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας? Να διδάξουμε εμπράκτως στους νέους ανθρώπους της περιοχής μας που σπουδάζουν στα δικά μας ακαδημαϊκά ιδρύματα τι ακριβώς σημαίνει καινοτομία στην επιχειρηματικότητα. Όχι σαν... Το πρόγραμμα Κοζάνη Ανοιχτή Καινοτομία αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Κοζάνης, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και την ΑΝΚΟ. Να δώσουν μια έμφαση στα ζητήματα της επιχειρηματικότητας. Το μήνυμα που εγώ θέλω να εστιάσω ιδιαίτερα είναι ο συμβολισμός αυτής της πρωτοβουλίας μέσα σε μία περίοδο κρίσης, βιώνοντας και ζώντας σε μία περιφέρεια που έχει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και πολλές αγωνίες και ζώντας την κατάρρευση αυτού του παραδείγματος, του προτύπου, το να μπω στο δημόσιο, να έχω τη ΔΕΗ η οποία μου παρέχει μία σιγουριά, ένα υψηλό εισόδημα και ζώντας μέσα στα χρόνια της κρίσης την κατάρρευση αυτού του μοντέλου, όλοι έχουμε συμφωνήσει στην ομάδα ότι ο μόνος δρόμος, η μόνη διέξοδος σε αυτό το πρόβλημα είναι η έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία.